Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαναστάση. Τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Τακίρη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι πολύ καλά, όσο μπορεί να είμαστε καλά. Αυτά που συμβαίνουν γενικά στην περιοχή σας. Αυτό θα συνηγορήσω με τα χίλια που λένε, κύριε Παπαναστάση. Λοιπόν, έχετε υπογράψει μία επιστολή. Μάλλον έχετε φέρει το θέμα στη Βουλή. Βουλευτές του ΚΚΕ. Εσείς, βουλευτής Όμορος εδώ, της Ετωλοκαρνανίας, γνωρίζετε πολύ καλά τις καταστάσεις και τα πράγματα της περιοχής και είστε ένα ιδιαίτερα δραστήριο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κύριε Παπαναστάση. Θα ήθελα να μου πείτε, αυτό που συμβαίνει, αυτό έχει ξανασυμβεί στα ελληνικά, νεοελληνικά χρονικά, έχει ξανασυμβεί? Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Βέβαια, σε άλλες μορφές πιθανόν να έχει ξανασυμβεί αυτό, γιατί βλέπουμε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μια εταιρεία του δημοσίου, το κράτος δηλαδή το ίδιο. Ακριβώς. Επικαλούμενο μια τοπογραφική αποτύπωση απαλωτρίωσης του 70, στρέφεται δικαστικά εναντίον τουλάχιστον 220 περίπου δημοτών της Άμφισσας στον ίδιο το Δήμο, διεκδικώντας περιουσιακά στοιχεία που, όπως ισχυρίζεται η ΕΙΔΑ Παγίων, είναι στην κατοχή της. Δηλαδή βλέπουμε το ίδιο το κράτος να στρέφεται εκτός από τους ιδιώτες και εναντίον του ίδιου του κράτους. Εναντίον του εαυτού του. Εναντίον του εαυτού του. Ακριβώς. Αυτό βέβαια η εταιρεία ισχυρίζεται, ότι αυτές εκτάσεις τις ανήκουν από το 70, όταν κατασκευαζόταν το φράγμα και το κανάλι του ΜΟΡ. Μπορείτε να μου πείτε πάνω σε αυτό, ναι. Πού βασίζεται, δηλαδή τι στοιχεία έχει η ΕΙΔΑ Παγίων και διεκδικεί και έχει υποβάλει αγωγές, τα στοιχεία της ποια είναι? Κοιτάξτε, τότε για να διεκπαιρεωθεί, να ολοκληρωθεί, αν θέλετε να προχωρήσει το έργο, η ΕΙΔΑ, ναι, έκανε απαλωτριώσεις. Στην πορεία του έργου, όταν ολοκληρώθηκε το έργο, από αυτές τις απαλωτριώσεις η ΕΙΔΑΠ χρησιμοποίησε συγκεκριμένα τμήματα, τα οποία εδώ και 50 χρόνια τα χρησιμοποιεί. Οι ιδιοκτήτες οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την περιοχή έκαναν χρήση της γης τους. Η ΕΙΔΑΠ ουδέποτε τους ενόχλησε. Γίνανε αγοραπολισίες, εδώ είναι ας πούμε το σημαντικό. Γίνανε αγοραπολισίες, γίνανε μεταβιβάσεις αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Μπλέχτηκε ο κρατικός μηχανισμός που είναι στις μεταβιβάσεις, το γνωρίζει ο κόσμος, είναι πολεοδομίες, είναι υποδικοφυλακία, είναι όλος αυτός ο μεγάλος μηχανισμός, είναι το κτηματολόγιο. Ουδής από αυτούς αντέδρασε. Και έρχεται, ο Δήμος έκτισε αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες εγκαταστάσεις δημοτικές, έγιναν δρόμοι και έρχεται μετά από 50 χρόνια η ΕΙΔΑΠ και λέει ότι αυτά είναι δικά μου. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι αγόρασαν, έλεγξαν αυτά που αγόραζαν, τους είπαν ότι είναι νομιμοποιημένα και μπορούν να μεταβιβαστούν. Βρίσκονται τώρα σε μια εκκρεμότητα με το ίδιο το κράτος. Η άποψή μας, και γι' αυτό αν θέλετε και εμείς το αναδείξαμε και θα συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε, είμαστε δίπλα στον κόσμο της Άμφισσας, δεν μπορεί. Μεροκαματιάριδες άνθρωποι υπάρχουν ακόμα και σπίτια που η ΕΙΔΑ Παγιών διεκδικεί το 80% των διανοήσεων. Είναι τρελό. Εμείς λοιπόν λέμε και απευθυνόμαστε και στους κατοίκους της Άμφισσας ότι αυτή τη στιγμή η ΕΙΔΑ, και δεν είναι η μόνη εταιρεία του δημοσίου, μαζεύει τα πρικιά της, επιτρέψτε μου την έκφραση, για να είναι πιο ελκυστική σε ενδεχόμενο ξυπούλημα, ιδιωτικοποίηση δηλαδή, αλλά και γιατί πλέον με το χαρακτήρα που αυτή έχει δεν είναι ένα κοινοφελές ίδρυμα, είναι μια σκληρή εταιρεία, σαν να είναι ιδιωτική εταιρεία. Και με τους σημερινούς μετόχους της επιδιώκει να υπάρχει με πάση θυσία να πολλαπλασιάσει την κερδοφορία της. Αυτό είναι το ρεζουμέ αυτής της ιστορίας. Γι' αυτό θυμήθηκε 50 χρόνια η ΕΙΔΑΠ την περιουσία της στην Άμφισσα, όταν τους είχε αφήσει τους ανθρώπους και ζούσανε και τον Δήμο, το ίδιο το κράτος, ζούσανε τη ζωή τους. Επίσης θέλουμε να αναδείξουμε και άλλη μία πλευρά. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής αλλά και της Περιφέρειας, γιατί αυτή τη στιγμή δεν στέκεται δίπλα στους κατοίκους. Δεν αναδεικνύει από αυτή την πλευρά του δίκαιου των δημοτών και την ασυδοσία μιας κρατικής εταιρείας
τις ευθύνες τις τεράστιες. Και εδώ πραγματικά θα πρέπει να προβληματιστούν οι κάτοικοι της Άμβησας, γιατί βλέπουμε να δημιουργούνται στρατόπεδα, όπως είναι στρατόπεδα, σχηματικά το λέω, που στηρίζουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Και δυστυχώς δεν την εφαρμόζει μόνο η κυβέρνηση, αλλά επειδή αυτό το καθεστώς το οποίο σήμερα διεκδικεί τις λαϊκές περιουσίες ανδρώθηκε μέσα από μια εξελικτική, από ένα εξελικτικό νομοθετικό πλαίσιο που σε αυτό συνηγόρησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για να φτάσουμε να έχουμε κρατικές εταιρείες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία πραγματικά τσακίζουν τον κοσμάκι, ενώ θα έπρεπε να τον υπηρετούν. Ναι. Κύριε Παπαναστάση, αντιλαμβάνομαι το θέμα της πολιτικής τοποθέτησης, αντιλαμβάνομαι το θέμα τα στοιχεία τα οποία παραθέσατε. Ένα πράγμα δεν μπορώ να αντιληφθώ. Είπατε στην αρχή και πολύ σωστά ότι εδώ έχουμε το κράτος να στρέφεται εναντίον του εαυτού του. Και αυτό, ναι. Και αυτό τι σημαίνει, παρακαλώ πολύ, αυτό θα ήθελα να το διασαφηνίσουμε. Όταν ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Περιφερειάρχης, δεν ξέρω, ο κύριος Σπανός, δεν ξέρω τι έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω τι έγινε, είπε θα το δουν το θέμα. Επειδή 15 λοιπόν Γενάρη, 15 Ιανουαρίου, λήγει προθεσμία εκδίκασης των αγωγών που έχει υποβάλει η Δαπαγίων. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, όταν πρόκειται για κρατική διεκδίκηση και απέναντι σε, δηλαδή δεν είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία διεκδικεί από τους δημότες, είναι η ΕΙΔΑΠ Αγίων που διεκδικεί από τους δημότες. Αφήνω την περιουσία, θα πω μετά για την περιουσία του Δήμου και της Περιφέρειας. Ναι. Αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη, ναι ή όχι? Ξεκάθαρα ναι. Θα σας απαντήσω ξεκάθαρα. Ναι, εμπίπτει. Με ποια λογική? Ότι ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης μπορεί σε κάποια στοιχεία, σε κάποιες εκφάνσεις αν θέλετε αυτή της ιστορίας, να μην εμπλέκεται ή να μην συσχετίζεται νομικά, που συσχετίζεται, γιατί... Μα συσχετίζεται, αλλά εγώ δεν σας λέω αυτό. Παίρνουν αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά είπαμε θα το συζητήσουμε μετά. Αυτό, απλά σας λέω, κύριε Παπαναστάση, εδώ μιλάμε για μια κρατική... Αυτό που διεκδικείτε είναι η περιουσία, είναι δηλαδή εδαφική περιφέρεια του Δήμου Δελφών, που διεκδικείται από μια κρατική, να το πω, υπηρεσία. Είναι νομικό πρόσωπο. Είναι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είναι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ναι ή όχι? Είναι. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ δεν χωράει ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι για το δημότη. Δηλαδή αυτό είναι εκ των ουκ άνευ. Είναι πρωτοφανές. Πρωτοφανής. Είναι πρωτοφανής. Είναι πρωτοφανής και η διεκδίκηση. Αλλά και η αντίδραση του Δήμου είναι πρωτοφανής. Ακριβώς. Είναι πραγματικά δηλαδή μας ξεπερνάει. Και της περιφέρειας. Ναι, μας ξεπερνάει αυτό. Δεν βρίσκεται. Μια δημοτική αρχή δεν βρίσκεται έστω φραστικά. Δηλαδή, δίπλα στους δημότες, όχι μόνο φραστικά. Πραγματικά. Να πρωτοστατήσει. Τώρα να πάμε λίγο και στα νομικά θέματα. Αυτό εκτός που υπάρχει ο νόμος περί χρηξικτησίας. Αυτό είναι γνωστό, έτσι? Ναι. Εάν η ΕΙΔΑΠ διεκδικεί κάτι, θα πρέπει να το δηλώνει και να φορολογείται τόσα έτη. Το δηλώνει και φορολογείται η ΕΙΔΑΠ Παγίων. Θα σας απαντήσω αυτό, πραγματικά δεν το γνωρίζω και είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Αν θέλετε το βλέπω από την πολιτική πλευρά και τη χρησικτησία και το αν φορολογείται, εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων, αυτής της περιουσίας που διεκδικεί το κράτος σήμερα, μέχρι τη στιγμή της διεκδίκησης οι άνθρωποι αυτοί φορολογούνταν, πλήρωναν δηλαδή. Ναι, εγώ, γι' αυτό αναγνώριζε την νομιμότητα της ιδιοκτησίας. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Και λέει, αυτό είναι το στοιχείο λοιπόν. Δεν μπορεί να εισπράττεις έσοδα από έναν ιδιοκτήτη και βαριά έσοδα η φορολογία. Ειδικά στον απλό κόσμο είναι βαριά. Και βλέπουμε πως είναι βαριά. Το βλέπουμε κάθε χρονιά στον προϋπολογισμό. Και να έρχεσαι σήμερα και να του λες ότι δεν είναι δική σου αυτή η περιουσία. Και ξέρετε, είναι πραγματικά σχιζοφρενικό. Είναι σχιζοφρενικό. Είναι τόσο,
Μπορώ να προσθέσω κάτι. Ναι, ναι. Επειδή ακούσαμε ότι δεν διεκδικείται, λέει, μόνο περιουσία της Φωκίδας, αλλά και της Βιωτίας. Έχω να πω λοιπόν το εξής. Επειδή έχω μιλήσει και με βουλευτές της Βιωτίας. Στη Βιωτία, ναι, οι διεκδικήσεις αφορούν εκτάσεις, τι να σας πω, πολύ μακριά από οικισμούς, χέρσα κτήματα. Είναι κατά μήκος του καναλιού. Ναι, είναι δηλαδή... κατά μήκος του καναλιού μέχρι το Μαραθώνα. Μέχρι το Μαραθώνα είναι οι διεκδικήσεις της ΕΙΔΑΠ Παγίων αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ακριβώς. Αντιλαμβάνεται άρα λοιπόν, το αντιλαμβάνομαι, αλλά αφορά ακίνητα, δηλαδή χρήση, πώς να σας πω, κτήματα, εδαφικές περιφέρειες που δεν έχουν αξία. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποια κυρίως κτήματα... Κυρίως αγροτικές εκτάσεις. Και αγροτικές, ναι, μα δεν πλησιάζει καν οικισμό. Εδώ διεκδικεί μέρος της πόλης. Μέρος της πόλης. Κατοικίες. Οι οποίες κατοικίες πλήρωναν και ΦΑΠ στον Δήμο Δελφών. Έτσι δεν είναι? Τόσα χρόνια. Βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Και όλη την εφορία και όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις κλπ. Εκτός δηλαδή της χρησικτησίας έχουμε και αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι το θέμα αφορά κυρίως τη Φωκίδα. Τα άλλα, να σας πω κάτι, ακόμη και αν δεν μπει κανένας στον κόπο να διεκδικήσει την περιουσία του, όπου είναι τόσα χιλιόμετρα μακριά από τον οικισμό, και αν είναι σπαρμένο το χωράφι και αν είναι άσπαρτο και αν είναι χέρσο και δεν ξέρω, εδώ μιλάμε για σπίτια μέσα στον ιστό της Άμφισσας. Και είναι απαράδεκτο, πραγματικά απαράδεκτο, να μην υπάρχει το στοιχειώδες πλαίσιο ενδιαφέροντος, είπατε εσείς. Εγώ θα πω κάτι περισσότερο. Γιατί νομίζω ότι η παρουσία είναι το θέμα. Η παρουσία δεν είναι το θέμα. Δεν έχει νομική υπηρεσία ο Δήμος. Τώρα πάμε λίγο. Του Δήμου αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, του Δήμου αυτή τη στιγμή, το ίδιο το κράτος, ο Δήμος Δελφών δηλαδή, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια τι έκαναν? Κατασκεύασαν αθλητικές εγκαταστάσεις, το δηληστήριο του νερού, τη διεύθυνση μεταφορών της περιφέρειας, το ΚΤΕΟ. Και έρχεται τώρα το κράτος, έρχεται η Ούλεν, ο προκάτοχος της ΕΙΔΑΠ, έρχεται το κράτος και λέει ότι αυτά θα σου τα πάρω. Θα πάρει δηλαδή όλα όσα προανέφερα. Η ΕΙΔΑΠ συστάθηκε, κύριε Παπαναστάση, η ΕΙΔΑΠ συστάθηκε, ναι, από το Μόρνο. ΕΙΔΑΠ πριν το Μόρνο, ναι, δεν υπήρχε. Αντί ήταν να μας δώσουν... Ήταν ο προκάτοχος της η Ούλεν, η ΕΙΔΑΠ, χωρίς τον ταμιευτήρα του Μόρνου δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται η ΕΙΔΑΠ χωρίς, ναι, ναι, τον άνευ ταμιευτήρα Μόρνου. Να ξέρουμε, ναι, λοιπόν, όταν λέμε ότι ετοιμάζεται να πουληθεί, να ξέρουμε τι θα πουλήσει. Τώρα, πρώτο αυτό. Δεύτερον, το θέμα αυτό της, που είπατε νωρίτερα, είπατε στην αρχή, ότι έχουν δηλώσει άνθρωποι αυτοί και στο κτηματολόγιο τις περιουσίες τους. Και εγώ γι' αυτό σας ρώτησα, εφόσον έχουν δηλώσει στο κτηματολόγιο, εφόσον πληρώνουν τους φόρους, εφόσον πληρώνουν τα δημοτικά τέλη, εφόσον έχουν γίνει αγοραπολισίες από τις υπηρεσίες, δηλαδή πολεοδομίες, όλα τα πάντα. Τα πάντα, ναι. Ωραία. Τότε δηλαδή πώς στέκει αυτή η διεκδίκηση? Και θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εδώ πριν ασχοληθούμε με τη δημοτική και την περιουσία της περιφέρειας, εδώ επικοινώνησα με κάποιους κατοίκους, τους ρώτησα που έχουν αποτανθεί. Μου είπαν, πήγαν στο δήμαρχο και τους είπα, εγώ δεν μπορώ καθόλου, δίκιο έχετε, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Πήγαν στον αντιπεριφερειάρχη, τους είπε το αυτό. Πήραν ακόμη, και τους δικηγό, πήραν ακόμη και την ΕΙΔΑΠ Αγίων και τους είπαν, έχετε δίκιο, αλλά άμα δεν διεκδικήσω θα, κάτι δεν κατάλαβα καλά, κάτι ότι θα έχει κάποια ευθύνη. Τέλος πάντων, ναι, αυτά είναι τώρα, εντάξει, αστείσμοι. Αλλά το θέμα είναι ότι, κύριε Παπαναστάση μου, να διεκδικείτε και το ΚΤΕΟ και το δηληστήριο Άμφισσας Ιταίας Γαλαξιδίου, το Χριστολιάς Καμπεράκης, της ΕΠΣ το γήπεδο, το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών της Περιφέρειας, δηλαδή κάπου, το ΚΤΕΟ, ναι, το οποίο έγινε ιδιωτικό τώρα, δεν πειράζει, κάπου νομίζω ότι εδώ υπάρχει δηλαδή μία, πώς να σας πω, αν δεν γίνει αποκατάσταση της αδικίας,
Υπησέρχονται άλλα θέματα, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Κυρία Τσακίρη, εμείς ρωτάμε τον Υπουργό άμεσα. Δεν του λέμε τώρα αυτά. Τι μέτρα πρόκειται να πάρει για να προστατεύσει? Καλά, τι σας απάντησε? Τι σας απάντησε? Όχι, τον ρωτάμε. Δεν μας απάντησε, γιατί στις 15 που βγήκε η ερώτηση. Δεν θα απαντήσαμε. Δεν ήταν επίκαιρη ερώτηση. Καλά, το θέμα είναι ότι... Βουλή, γιατί λόγω εορτών, στον κομμάτι του κοινοβουλευτικού ελέγχου δεν υπάρχουν οι επίκαιρες ερωτήσεις. Θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός μετά τις 10 του Γενάρη. Πάντως... Αλλά σε αυτό δεν έχει απαντήσει ο Υπουργός. Δεν έχουμε μία απάντηση. Και με ρωτάμε πώς θα προστατεύσει ο Υπουργός, το κράτος, η κυβέρνηση, τους κατοίκους της Άμβλησης από τις διεκδικήσεις, αλλά να προστατεύσει και τη δημόσια και δημοτική περιουσία πάλι από την ίδια. Πάντως εγώ ρώτησα προηγουμένως, αυτό ξεκίνησα να λέω, ρώτησα κάποιους κατοίκους που έχουν αποτανθεί. Μου είπαν στα δύο αυτά πρόσωπα φορείς. Τους ρώτησα αν πήγαν στον βουλευτή Φωκίδας, ο οποίος είναι και κυβερνητικός. Μου είπαν όχι. Δεν ξέρω αν θα πρέπει και αυτό να γίνει, γιατί νομίζω ότι κοινοβουλευτικά, δηλαδή εσείς το πήγατε στη Βουλή, αλλά αν δεν ρωτηθεί και ο κύριος Μπούγας, αν δεν ασχοληθεί και ο κύριος Μπούγας, δύσκολο θα είναι αυτό. Τι λέτε, δεν κυρία θα πρέπει? Κυρία Τσακίρη, θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο βουλευτής ο τοπικός, που είναι κυβερνητικός, εκφράζει την πολιτική της κυβέρνησης. Η ΕΙΔΑΠ Παγίων υλοποιεί τις αποφάσεις της κυβέρνησης, η οποία σας το είπα και σας το είπα, αν θέλετε, νομίζω ξεκάθαρα, ότι οργανισμοί όπως η ΕΙΔΑΠ, ήδη το είδαμε και στη ΔΕΗ, το είδαμε και σε άλλους κοινοφιλείς οργανισμούς, αυτή τη στιγμή η κατεύθυνση είναι η ιδιωτικοποίηση. Η ιδιωτικοποίηση τι σημαίνει? Ότι θα είναι βαριά κερδοφόρες αυτές οι εταιρείες. Ναι, για να είναι κερδοφόρες και να έχουν καλή τιμή πώλησης, πρέπει πολύ να μαζέψουν τα πληθιά τους. Ο βουλευτής λοιπόν, και κατανοώ και τους κατοίκους αν θέλετε εγώ γιατί δεν πήγανε, γιατί δεν περιμένουν τίποτε από την πλευρά της κυβέρνησης. Τι έκαναν οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή? Αποτάθηκαν στους δικηγόρους. Τι σημαίνει πηγαίνω σε δικηγορικά γραφεία και σε δικηγόρους? Και αυτό είναι κάτι που δεν είναι μοβίλη για τους δικηγόρους. Αλλά δυστυχώς έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα. Θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δοκιμάζονται σήμερα οικονομικά για να υπερασπιστούν το αυτονόητο. Ότι αγόρασαν από το κράτος, προμηθεύτηκαν, είναι ιδιοκτήτες από το ίδιο το κράτος που τους έχει νομοποιήσει την απέτησή τους να μην τους κλέψει το ίδιο το κράτος. Είναι πραγματικά, γι' αυτό στεκόμαστε δίπλα στην απόγνωση αυτών των ανθρώπων 15 του Γενάρη. Μην τρίβουμε τα μάτια μας όταν δούμε να δικαιώνεται αυτός ο φορέας η ΕΙΔΑΠ Παγίων και να δούμε τον κόσμο να πετιέται στον δρόμο και να του παίρνουν περιουσίες που τις έχει χρυσοπληρώσει μέχρι σήμερα και θα βρεθούν άνθρωποι σε απόγνωση. Μην τρίβουμε τα μάτια μας. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι οι κάτοικοι της Άμβλησας, οι οποίοι δοκιμάζονται, και όχι μόνο αυτοί που δοκιμάζονται, η αλληλεγγύη πρέπει να είναι μαζική. Η Άμβλησα αυτή τη στιγμή πρέπει μαζικά να σταθεί στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Το λαϊκό αισθητήριο θα πρέπει να τους βοηθήσει. Θα πρέπει πραγματικά να διεκδικήσουν απέναντι. Η κύρια γενοσιουργός αιτία αυτής της κατάστασης είναι κυβερνητική πολιτική. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα θα ακούσουν λόγια, θα τους χτυπήσουν την πλάτη, θα τους χαϊδέψουν, αλλά είναι αυτή η πολιτική. Και μάλιστα και μια περιοχή η οποία είναι κατεξοχήν αγροτική, δοκιμάζεται εφέτος από τις συνθήκες ακαρπίας και τα λοιπά και όλα τα δυνατά οποία έχουν συσσωρευτεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, πάντως είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο και δεν διανοούμε πώς είναι δυνατόν οι αρχές εδώ της Φωκίδας να μην ενσκύπτουν. Από την περιφέρεια έχετε κάποια εσείς διαβεβαίωση? Και η περιφέρεια κινείται στο ίδιο μήκος κλίματος και φυσικά δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, μια και είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Και η περιφέρεια και ο Δήμος. Γι' αυτό και δεν είμαστε αισιόδοξοι ούτε από τη στάση τους ούτε από τη στάση απέναντι στον κόσμο. Εντάξει, τότε εγώ... Ο μόνος που μπορεί πραγματικά να σώσει τον εαυτό του είναι ο ίδιος ο κόσμος, διεκδικώντας. Και την έχει τη δύναμη αυτή τη στιγμή. Εμείς τον πιστεύουμε. Μόνο η αντίδραση του κόσμου απέναντι στην πολιτική
αυτή την κυβερνητική πολιτική της ιδιωτικοποίησης, της συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων με κάθε κόστος και μάλιστα εναντίον του ίδιου του λαού. Μόνο η αντίσταση απέναντι σε αυτά τα πράγματα και η οργάνωση μπορεί να βοηθήσει να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά εσάς, κύριε Παπαναστάση, σε ό,τι αφορά εσάς, και τους συναδέλφους σας και γενικά όσους βέβαια ανήκουν στον πολιτικό σας χώρο και κάθεστε στα έδρανα της Βουλής. Το επόμενο βήμα ποιο είναι σε ό,τι αφορά εσάς? Κοιτάξτε, εμείς βρισκόμαστε δίπλα στους κατοίκους πρώτα απ' όλα από την οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία βρίσκεται εκεί στην Άφησα. Είναι άνθρωποι που και μέσα από αυτή την οργάνωση κάνουν σπίτια. Αλλά και μάλιστα εμείς στηρίξαμε και πρωτοστατήσαμε στην οργάνωση αυτής της αντίδρασης. Αλλά πέρα από το τοπικό και ευρύτερα, εμείς αυτή την ερώτηση την οποία καταθέσαμε στον Υπουργό, περιμένουμε να δούμε την απάντησή του. Υπάρχει μια προθεσμία 15 του Γενάρη και φυσικά δεν θα εφησυχάσουμε όσο βλέπουμε να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση η οποία είναι εναντίον των κατοίκων. Τα επόμενα βήματα θα τα σχεδιάσουμε και θα τα υλοποιήσουμε ανάλογα και με τις εξελίξεις πώς θα πάνε. Το σίγουρο είναι ότι εμείς την παρακολουθούμε στενά καθημερινά αυτή την εξέλιξη και επικοινωνούμε και με την Άμφισσα για να έχουμε μια από μέσα ενημέρωση σε σχέση με αυτά. Θα έρθετε σε κάποια επικοινωνία με το Δήμο και τον Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη? Έχετε κάτι τέτοιο? Βεβαίως, ήδη έχει γίνει από τους ανθρώπους μας εκεί στην Άμφισσα, από την οργάνωση εκεί στην Άμφισσα και αυτές οι επικοινωνίες. Βέβαια, όχι ως αν θέλετε. Το ρωτώ γιατί σας είπα. Σας είπα ότι ήδη τους έχουν επισκεφθεί και σας είπα τι. Ναι, αλλά λέω αν θα γίνει κάτι πιο επίσημο από εσάς. Δηλαδή, ένα τηλέφωνο από ένα βουλευτή, νομίζω έχει άλλη διάσταση. Μην τρέφετε αυταπάτες ότι το τηλέφωνο ενός βουλευτή θα ανατρέψει την πολιτική της κυβέρνησης. Μιλάμε για το Δήμο και την Αντιπεριφέρεια τώρα, έτσι. Και όσο αυτό που λέτε, να επαναλάβω εγώ ότι όταν αν η ΕΙΔΑΠ θέλει να ιδιωτικοποιηθεί και αυτός είναι ο στόχος, ξέρουμε τι έχει να πουλήσει. Το μόνο που έχει να πουλήσει ξέρουμε τι είναι. Γιατί δημιουργήθηκε εξαιτίας του ταμιευτήρα του Μόρνου, το επαναλαμβάνω αυτό. Βεβαίως, δίπλα στον κόσμο θα είμαστε στις αντιδράσεις του, στην οργανωμένη αντίδραση του κόσμου και στον αγώνα του θα είμαστε δίπλα. Ωραία. Εμείς με τον Δήμο και με την κυβέρνηση και αυτά ήδη τους επιβάλαμε ένα ερώτημα, περιμένουμε την απάντησή τους. Θεωρούμε ότι ο Δήμος και η Περιφέρεια δεν θα βρεθεί δίπλα στον κόσμο γιατί στηρίζει την κυβερνητική πολιτική. Αυτό είναι λοιπόν που λέτε εσείς. Αυτό είναι. Κύριε Παναστάση, ο πυρήνας του προβλήματος είναι αυτός, ότι κάποιοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται μόνοι τους απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Αυτό είναι κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Και εύχομαι καλά αποτελέσματα. Αμήν. Να έχουμε καλά αποτελέσματα. Γεια σας. Γεια σας.